Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλή εργατική πρωτομαγιά. Να είναι γεροί. Να είμαστε γεροί και να διεκδικούμε πάντα. Υπό ποιες συνθήκες γίνεται τώρα εκεί η συγκέντρωση? Με τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ουσιαστικά έχουμε και τις τελευταίες γιορτές μας περάσει. Είτε την 25η, είτε την Ανάσταση, έτσι και αυτή, μέσα από κάποιους περιορισμούς, ακολουθώντας τις συμβουλές της επιστημονικής κοινότητας της χώρας. Δεν θα κάνουμε συγκέντρωση φέτος, δεν θα έχουμε εξέδρα με ομιλίες. Θα γίνει μόνο η εκδήλωση κατάθεση του Στεφανιών για να αποδώσουμε φόρο τιμή στους αγωνιστές. Στο μπροστά στο εργατικό κέντρο, στο πάρκο που είναι το μνημείο του εργάτη. Μάλιστα. Αυτή τη. Μας ακούτε? Ναι, μας ακούτε. Ναι. Κύριε Κυπριανίδη, γιατί ναι. Δεν θα κάνετε κάποιο είδους πορεία? Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν πορείες ούτε συγκεντρώσεις. Μόνο η κατάθεση των Στεφανιών. Κύριε Κυπριανίδη, εσείς ως εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, που η ομπρέλα σας είναι η ΓΕΣΕ, αντιδράσατε με την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι η εργατική πρωτομαγιά θα μετατεθεί μία εβδομάδα αργότερα και εφόσον ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων. Ρωτήσαμε και τον κύριο Καραγεωργόπουλο για αυτή την αντίδραση και για την επιμονή της ΓΕΣΕ να γιορτάσει σήμερα την εργατική πρωτομαγιά. Θέλουμε και τη δική σας εκδοχή. Καταρχήν, δεν είναι ημέρα γιορτή, είναι ημέρα τιμής. Αποδίδουμε τη τιμή σε αγωνιστές. Οπότε η μεταφορά της αργίας, γιατί αυτό υπόθηκε ουσιαστικά από την κυβέρνηση, για να στέκει. Γιατί είναι ημέρα απεργίας. Δεν είναι ημέρα αργίας. Επίσης, ακόμα ένας λόγος για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι σε 9 Μαΐου ούτως ή άλλως έχουμε την ημέρα τιμής της 9 Μαΐου του 1936. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως εκείνη τη μέρα πάλι έχουμε μια εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, η μέρα, όπως και το Πάσχα, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Έτσι και η μέρα της Πρωτομαγιάς δεν μπορεί να μεταφέρεται. Δεν είναι αργία για να πάμε και να πλέκουμε τα στεφάνια μας απλά και να πηγαίνουμε στις θάλασσες. Αυτή η αργία έχει οριστεί, έχει πάρει τη μορφή της αργίας, μάλλον αυτή η απεργία, για να αποδίδουμε φόρο τιμής σε αγωνιστές παλαιότερων ετών, χάρη στους οποίους έχουμε κατά πολύ βελτιώσει το εργασιακό μας περιβάλλον. Εσάς τα μέτρα που έχει αναφέρει η κυβέρνηση, που εξήγηλε χθες και ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε, είπε ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα και για τους εργαζόμενους για να προστατευτούν και βέβαια μέτρα ενίσχυσης για τους επιχειρηματίες. Γιατί αν δεν έχουν επιχειρηματίες χρήματα, δεν θα μπορέσουν να έχουν ούτε οι εργαζόμενοι. Πώς σας φαίνονται? Δεν μπορούν να επαρκέσουν. Είναι και αυτό το διάστημα, αυτά τα 800 που δόθηκαν, δεν μπορούν να κινήσουν ξανά την αγορά. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανοίγουμε καταστήματα και δεν θα υπάρχει η αγοραστική κίνηση που πρέπει ώστε να συντηρηθούν οι επιχειρήσεις. Και δεν ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις θα ανοίξουν, γιατί αυτός είναι ο άγνωστος παρονομαστής αυτή τη συνάρτηση του κορονοϊού και της οικονομίας. Κατά πόσο θα ανοίξουν και ποιες θα ανοίξουν και εν τέλει, γιατί κάποιες μπορεί να μην ανοίξουν ποτέ. Και αν υπάρχουν χρήματα κιόλας για να κρατήσει τους ίδιους εργαζόμενους. Είναι αυτό, γιατί θα την πληρώσει πάλι πρώτος ο εργαζόμενος. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο τρόπος που θα είναι, ο τρόπος που θα πρέπει να λειτουργούν, είναι και αυτός ουσιαστικά ένα εμπόδιο στην αγοραστική κίνηση. Το πότε θα πρέπει να μπαίνουν λίγοι πελάτες μέσα σε ένα κατάστημα με ρούχα και δεν θα δούμε αυτή την εικόνα που πήγαινε κάποιος να ψωνίσει ρούχα και μπαίνανε 20 άτομα μέσα και πήγαινε από μαγαζί σε μαγαζί. Μάλιστα. Οπότε αυτονόητα θα έχουμε μια πτώση της αγοραστικής κίνησης. Πείτε μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν θέσεις εργασίας. Είχαμε ήδη αρκετές απολύσεις και πριν την απαγόρευση των απολύσεων, αλλά είχαμε και πολλές επιχειρήσεις εκτός ΚΑΔ που επιτρεπόντουσαν οι απολύσεις. Έτσι είχαμε ναι μεν πολλές απολύσεις και ναι μεν λόγω της μείωσης τουριστικής περίοδου και σίγουρα τουριστικής κίνησης θα χαθούν και πολλές προσλήψεις που θα γινόντουσαν. Όπως για παράδειγμα οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγανε στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς για να πιάσουν εποχικές δουλειές. Κύριε Κυπριανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.